Φίλες και φίλοι του telesport.gr, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Σταύρος Βενέτης στο Εγάλεο. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι μας την αναμέτρηση ανάμεσα στο Εγάλεο και την Δάφνη. Είναι αγώνας για την τρίτη φάση των play-off για την National League 1, τον πρώτο όμιλο της κατηγορίας. Ουσιαστικά, ένας από τους δύο ημιτελικούς, ο οποίος θα κριθεί στις δύο νίκες, όποια ομάδα καταφέρει να συμπληρώσει δύο νίκες πρώτη, ενάντια στην άλλη, θα περάσει στον τελικό που και θα βρεθεί αντιμέτωπη είτε με την ομάδα του Πρωτέα Βούλας, είτε με τον Άπαστα Φανάρια από την Νάξο, στο ζευγάρι που θα δώσει και την ομάδα που θα προβιβαστεί από τον όμιλο αυτών της National League 1 πρώην Β' Εθνικής στην Elite League Ερίκος Ντινάν, στην πρώην Α2 κατηγορία. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έχει δοθεί ήδη το τρίλεπτο από τους διαιτητές, το τρίο, τον κύριο Τιγάνη, τον κύριο Τσαχάκη και τον κύριο Λιβεντάκο. Το Εγάλεο θα αγωνιστεί με τις λευκές εμφανίσεις και τις μπλε ρίγες βεβαίως, ενώ η Δάφνη με τις μαύρες εμφανίσεις και τις κίτρινες λεπτομέρειες. Δύο ομάδες που μας χάρισαν δύο παιχνίδια εντυπωσιακά, θα έλεγα, κάτι διάρκεια της κανονικής περίοδου, και τα δύο κρίθηκαν υπέρ του Εγάλεου, αλλά με πολύ μικρή διαφορά. Η δε επικράτηση εδώ έγινε στην παράταση και μετά από επεισοδιακό παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι, έχουμε τζάμπολ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη Δάφνη να κάνει την πρώτη επίθεση με τον Καλδί, ο οποίος μαζί με τον Μιχαλούτσο, τον Μουστόπουλο, τον Τζιβελέκα και τον Έξαρχο είναι η αρχική πεντάδα, οι αρχικές επιλογές του κυρίου Αλέξη Ζαβού, ο προπονητή της ομάδας. Ελεύθερο σούτ από τον Μιχαλούτσο, εύστοχο από τα 5 μέτρα και ανοίγει το σκορ για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Το Εγάλεο ξεκινάει με τον Τσορμπατζόγλου, τον Τζάιδα, τον Δουρουντού, τον Κυρίτσι και τον Μαλτέσιο. Αυτές είναι οι αρχικές επιλογές του κυρίου Κώστα Σωρότου, ενώ είδαμε τον Μαλτέσιο να αστοχεί σε μια κίνηση χαρακτηριστική του, ραβέρσα, τρίποντο από τον Μιχαλούτσο, 45 μοίρες άστοχο, γρήγορη προσπάθεια από τον Τζάιδα. Ο Κυρίτσης με τον Έξαρχο, υπάρχει μισμάτς εκεί, πάει να το εκμεταλλευτεί ο Κυρίτσης και το καταφέρνει με αυτή την χαρακτηριστική του κίνηση. Ισοφαρίζει 2-2. Η Δάφνη σε μια νέα επίθεση, ο Καλδής πολύ ωραία συνεργάστηκε με τον Μιχαλούτσο και αυτός σημείωσε το δεύτερο του καλάθι και δεύτερο της ομάδας του. Το 2-4 και ο Δουρουντούς με τον Τσορμπατζόγλου και πάλι ο playmaker του Εγάλεο πήγε να συνεργαστεί με τον Μαλτέσιο, δεν τα κατάφερε όμως ο Μαλτέσιο στο lay-up. Ο Τζιβελέκας κοίταξε την επιλογή του, έχει μπροστά του τον Τσορμπατζόγλου, παίρνει το σκρίν από τον Μουστόπουλο και προσπαθεί να τον βρει και πάλι. Καλδής προσπάθησε για τον Μιχαλούτσο, πήγε προς τα μέσα αυτός, δεν τα κατάφερε. Ο Κυρίτσης. Το σούτ είναι για τρεις από τον Τζάιδα, πήγε ο Τσορμπατζόγλου να χωθεί να πάρει την μπάλα.
από τα δικά του χέρια όμως. Η μπάλα καταλήγει έξω και είναι βεβαίως για την Δάφνη, που έχει τη νέα κατοχή. Δάφνη, η οποία στο διάστημα που το Γάλλιο περίμενε, γιατί ως πρώτο στην κανονική περίοδο δεν είχε αγώνα στην δεύτερη φάση των play-off. Η Δάφνη έπαιξε 4 μάτς με τον Παλαισσινιακό, προσπάθησε ο Τζάιδας εδώ και άλλη μια προσπάθεια από τον Μαλτέσιο που πήρε το rebound, δέχτηκε το φάουλ από τον Μουστόπουλο. Έχει 2 βολές. Έλεγα ότι η Δάφνη απέκλεισε τον Πανελευσυνιακό μετά από επίσης μια επεισοδιακή σειρά που είχε ένα παιχνίδι παραπάνω. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε πολύ. Στο καθοριστικό παιχνίδι πάντως η Δάφνη, που έγινε το περασμένο Σάββατο, επικράτησε με 88-75 και πήρε την πρόκριση με 2-1 νίκες. Όπως είχε γίνει βέβαια και στο παιχνίδι το οποίο ακυρώθηκε λόγω εκπρόθεσμου, όπως αποδείχτηκε, καλαθιού, με το οποίο η Δάφνη είχε ισοφαρίσει στην κανονική περίοδο. Τέλος πάντων, εδώ είναι τα φρέσκα κουλούρια που λέμε. Προσπάθεια από τον Μιχαλούτσο, ο οποίος είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της Δάφνης μέχρι τώρα. Πήρε το φάουλ από τον Τζάιδα. Μπάλα στον Μουστόπουλο. Ζημίο που δεν απειλεί. Ο Τζιμελέκας με την ταχύτητά του. Βγάλε στον Μιχαλούτσο. Καλδής για τρεις. Εύστοχος ο Πάνος Καλδής. Αυτό είναι το πρώτο τρίποντο του αγώνα από τα χέρια του Πάνου Καλδή. 4-7. Και ο Κυρίτσης με τον έξαρχο, που αυτόν έχει επιλέξει να στείλει πάνω του ο κύριος Ζαβός, και δικαιώνεται για την ώρα. Ο έξαρχος πήρε και τον rebound από την άστοχη προσπάθεια του Κυρίτση. Καλδής με τον έξαρχο είναι το αντίπαλο, το αντίθετο μαρκάρισμα μάλλον, ο Κυρίτσης τον επιτηρεί, αλλά όπως είδατε ο έξαρχος με το screen κατάφερε να ξεφύγει και να ευστοχίσει για το σκορ στο 4-9. Δουρουντούς τώρα με πλάτη, θα παίξει με τον Τζιβελέκα, γύρισε αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Μαλτέσιος πήγε να πάρει την μπάλα, αλλά από τα δικά του χέρια. Τα πίεση ο Σωρότος. Πάει ο Τζιβελέκας λοιπόν να πάρει την μπάλα. Την πέταξε στον Μουστόπουλο. Πάει να την πάρει και πάλι. Ταχύτατος Τζιβελέκας. Πλην όμως δεν πρόσεξε. Πάτησε την τελική γραμμή. Την μπάλα η κατοχή στο Εγάλαιο. Η Δάφνη λοιπόν, όσο έπαιζε αυτά τα 4 παιχνίδια, το Εγάλαιο περίμενε. Σχεδόν ένας μήνας απραξίας για την ομάδα του Εγάλαιο, που εδώ σκοράρει με τον Κυρίτση. 6-9. Από τις 29 Μαρτίου είναι απέξει η ομάδα του Εγάλαιο. Ενώ το ίδιο διάστημα, όπως είπαμε, η Δάφνη έδινε συνεχείς αγώνες. Για να δούμε αν αυτή η διαφορά στον ρυθμό θα μετρήσει στο παιχνίδι, ή αν θα μετρήσει η κούραση, η απουσία κούρασης, αγωνιστικής κούρασης εννοώ, γιατί προπονήσεις πάντα γίνονταν. Εδώ έχουμε σφύριγμα που δίνει την μπάλα στο Εγάλαιο. Έχουμε περάσει στο δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλαιο.
και μεγάλος υποστηρικτής στο εναρτάκι κοτογεύματα. Ο Τσορμπατζόγλου με τον Μαλτέσιο, αυτός με τον Μουστόπουλο στην πλάτη του, ο Κυρίτσης με την πίεση του Μουστόπουλου αστόχησε σε σούτ για τρεις. Προσπαθεί ο Καλδής γρήγορα. Πριν όμως η μπάλα φτάσει στο Μουστόπουλο, έκλεψε ο Κυρίτσης. Υπάρχει φάουλ από τον Μιχαλούτσο στον Κυρίτσι. Πρώτες παρεμβάσεις στην αρχική πεντάδα από τον κύριο Ζαφό. Με τον Γιαννίκο να περνάει στην πεντάδα. Ο Τζάιδας με τον Κυρίτσι. Άλλο ένα φάουλ που κερδίζει ο Κυρίτσις από τον Γιαννίκο που ανέλαβε το δύσκολο ρόλο να τον επιτηρεί, να τον σταματήσει. Δεν μπορεί. Προσπάθεια από τον Τσορμπατζόγλου, ο οποίος τα κατάφερε να ευστοχίσει και να μειώσει ακόμα περισσότερο σε 8-9, ενώ το παιχνίδι έχει περάσει και ο Ανδρεόπουλος για την Δάφνη, το νούμερο 14. Καλβής με τον Τζάιδα απέναντί του, του αφήνει το διάδρομο ο Τζάιδας, αλλά πηγαίνοντας προς τα μέσα ο Καλβής έχασε την ισορροπία του και έτσι λοιπόν βεβαίως οι δύο προπονητές έχουν μεγάλη ιστορία. Υπήρξαν και συνεργάτες. Πρώτος ο Τωρότος, ασίσταν το Ζαβός, ενώ είδαμε ένα καλάθι εύκολο όπως το έκανε ο ίδιος να φανεί, το Δουρουντού, με το οποίο το Εργάριο πέρασε με 19. Στην Δάφνη όλα αυτά, ενώ βεβαίως ο Σωρότος είχε και παίκτη τον Ζαβό. Τα εφηβικά τμήματα του Πανιωνίου όταν συνεπήρξαν. Η αρχική γενιά των 70διάριδων ήταν ο Ζαβός, η αρχική γενιά από τις χρυσές γενιές που μετά έφεραν πολλούς παίκτες 72, 73, 74, 75 και 76 και 77. Μια εξαετία στην οποία ο Πανιώνιος έβγαζε συνεχώς παίκτες οι οποίοι έκαναν μεγάλη καριέρα στο ελληνικό μπάσκετ. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν και ο Αλέξανδρος Ζαβός. Προσπάθησε ο Τζάιδας. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κερασοβίτη, ο οποίος και αυτός πέρασε στο παιχνίδι. Και ανοίξει το rotation ο κύριος Ζαβός. Ο Σωρότος επιμένει στους 5 που είχε επιλέξει αρχικά, ενώ έχουμε λιγότερο από 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Πρώτος πόντος και από τον Παναγιώτη Τζάιδα, ήταν ο τελευταίος από τους βασικούς που δεν είχε σκοράρει. Τα κατάφερε και αυτός. 2 πόντοι λοιπόν και για αυτόν. Ο μοναδικός που έχει πάνω από 2 είναι ο Κυρίτσης που έχει 4 και όλο το Γάλλιο έχει 12 όπως είδατε. Κυρασοβίτης, περιμένει ο έμπειρος, πολύπειρος playmaker της Δάφνης, ο Τζιβελέκας. Και ο Γιούση, ο οποίος γύρισε την μπάλα στον Τζιβελέκα και πήρε την μπάλα και αποτολμά το σουτ για 3 πόντους. Προσπάθησε, πήρε το επιθετικό rebound ο Ανδρεόπουλος. Έκανε την προσπάθεια να κερδίσει το maximum από τη φάση. Τελικά κέρδισε το φάουλ. Βεβαίως η αλλαγή του Μιχαλούτσου
είναι κατά κάποιο τρόπο αναγκαστική για τον κύριο Ζαβό. Δεδομένου ότι συμπλήρωσε ήδη δύο φάουλ από την πρώτη περίοδο. Φίλε, τον προφυλάξει ο coach της Δάφνης. Και ενώ ο Ανδρεόπουλος ευστόχησε στην πρώτη βολή και στη δεύτερη, όπως είδαμε, 12-11. Ντουρουντούς με τον Γιαννίκο αντίπαλο. Τζάιδας. Κυρίτσης θα γυρίσει με σε μια χαρακτηριστική δική του κίνηση. Ο Αλέξης Κυρίτσης πήρε το φάουλ, δεύτερο φάουλ από τον Γιούση, ο οποίος κλήθηκε εκεί να αντιμετωπίσει το σούτ του Κυρίτση, το οποίο δεν ήταν ευστοχωμένο, αλλά... Και ο Ζαβός αποσύρει και τον Γιούση. Επανέρχεται ο Μουστόπουλος στην πεντάδα της Δάφνης. Και δύο βολές για τον Κυρίτση. Πέντε πόντι για τον Αλέξη Κυρίτση. Και έξι τώρα. Κερασοβίτης με τον Κυρίτση αντίπαλο. Ο Ανδρεόπουλος με τον Μουστόπουλο, θα γυρίσει αυτός με τον Νικολιδάκη αντίπαλο. Την πρώτη παρέμβαση του Σωρότου στην αρχική του πεντάδα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Μουστόπουλος εκεί. 14-13. Έχασε την μπάλα ο Κυρίτσης από τον Κερασοβίτη, που δίνει στο Τζιβελέκα. Αμέσως το σούτ από τον Γιάννη Τζιβελέκα. Το rebound από τον Γιαννίκο. Και 14-15. 1,5 λεπτό ακόμα για την λήξη της πρώτης περίοδου. Δάφνη ανακτά το προβάδισμα. Προσπάθησε ο Νικολιδάκης, ο Τζιβελέκας έκλεψε προς στιγμή την μπάλα, δεν τη συγκράτησε. Δουρουντούς, Κυρίτσης, από τα 4 μέτρα, ένα αλματάκι εκεί προσπάθησε να βρει ισορροπία, δεν ευστόχησε. Και ο Τζιβελέκας πιο ήρεμα. Μουστόπουλος πάλι κοντά στο καλάθι με τον Δουρουντού αυτή τη φορά αντίπαλο. Τον τάισε καλά η περιφέρεια της Δάφνης και αυτός βεβαίως εκμεταλλεύτηκε το μισμάτς. 14-17. 40 δευτερόλεπτα. Ο Κυρίτσης με τον Δουρουντού. Τον Μπατζόγλου για τρεις. Με μεγάλη καμπύλη όπως το συνηθίζει. Πρώτο τρίποντο εύστοχο για το Εγάλεο και ισοπαλία 17-17. Τελευταία επίθεση για την ομάδα της Δάφνης με τον Κερασοβίτη. Ο Γιαννίκος με ταμπλό παρακαλώ, τα κατάφερε. 17-20, τελευταία προσπάθεια, ένα σούτ από πολύ μακριά από το Εγάλεο, δεν ήταν εύστοχο. Πρώτη περίοδος ολοκληρώνεται με σκορ 17-20. Προβάδισμα της Δάφνης 3 πόντων. Ψυχολογικό θα το χαρακτηρίζαμε. Προφανώς δεν είναι μηδαμινό. Μισός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο εναρτάκι οικοτογεύματα. Πρώτο σκόρερ ο Κυρίτσης για το Γάλεο με 6 και ακολουθεί ο Τσορμπατζόγλου με 5. Ο Τσορμπατζόγλου που έχει και το μοναδικό τρίποντο της ομάδας του.
Για την Δάφνη ο πρώτος σκόρ είναι ο Γιάννικος με αυτό το τρίποντο το τελευταίο που πέτυχε. Έφτασε τους 5. 4 από 4 μάλλον έχουν ο Μουστόπουλος και ο Μιχαλούτσος, ενώ άποντος παραμένει ο Τζιβελέκας μετά την πρώτη περίοδο. Και το λέω γιατί θέλουμε να προκαταβάλουμε κάτι αλίμονο. Απλά επειδή ακριβώς η επιθετική δυνότητα και η παραγωγή του Γιάννη Τζιβελέκα είναι ένα από τα βαρόμετρα της απόδοσης της Δάφνης και της γενικότερης πορείας της. Είμαστε έτοιμοι για την δεύτερη περίοδο που θα ξεκινήσει με τον Τσορμπατζόγλου στο out για το Εγάλεο. Σχεδόν γεμάτο το Σταύρος Βενέτης. Ένα απόγευμα Τετάρτης. Πολύ ενθαρρυντικό προφανώς. Και με φίλους και των δύο ομάδων. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι της Δάφνης οι οποίοι είναι μαζεμένοι κάτω από το καλάθι που επιτίθεται τώρα το Εγάλεο. Είδαμε την άστοχη προσπάθεια του Τζάιδα και το rebound από τον Μουστόπουλο. Και ο Μαρακόπουλος έκανε το λάθος. Ο Τζάιδας θα περάσει από τον Κερασοβίτη και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Παναγιώτης Τζάιδας, πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς. Το Εγάλεο μειώνει στον έναν. Και ο Κερασοβίτης θα κατέβει. Ο Ζαραϊδόνης τον έσπρωξε για λίγο. Μουστόπουλος με τον Μαλτέσιο. Σουτ για τον Κερασοβίτη για τρεις. Προσπάθεια από τον Ζαραϊδόνη με ένα τύπ έδωσε την μπάλα στον Δουρουντού. Και υπάρχει φάουλ από τον Μαρακόπουλο στον Δουρουντού. Ο Ζαβός έχει ανοίξει τόσο πολύ το rotation που αν δεν έχω κάνει λάθος έχει χρησιμοποιήσει τους 10 από τους 12 παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Και ο Ιορδάνογλου που πήρε τη θέση του Δουρουντού για το Εγάλεο. Ζαραϊδόνης, Τσορμπατζόγλου. Ωραία βρήκε τον Τζάιδα, 3 για 3 το σούτ. Ο Ζαραϊδόνης με ένα ακόμα τύπ θα κατάφερε να κρατήσει την κατοχή. Έκανε το σούτ, δεν ήταν εύστοχο. Η Δάφνη με τον Κερασοβίτη που πολύ προσκάθος είναι. Βάζει το σώμα του μπροστά από την μπάλα για να εξασφαλίσει το κατεβασμά της. Παίζει με πλάτη τώρα με τον Τσορμπατζόγλου. Δεν τα καταφέρνει. Πάει ο Μουστόπουλος και τα καταφέρνει να πάρει το επιθετικό rebound και να πάρει και το foul. Φάουλ από τον Ζαραϊδόνη. Μεγάλο έχει όλα και όλα τρία φάουλ σε αυτά τα 11,5 λεπτά που παίζουμε στο μάτς. 7 τα ομαδικά φάουλ για την Δάφνη συνολικά στο μάτς. Έτσι από ένα έχουν οι δύο ομάδες στην δεύτερη περίοδο που μετράει για τον πόνους των πολλών. Μαρακόπουλος. Η προσπάθεια άστοχη από τον Έξαρχο. Και το Εγάλεο με τον Ιορδάνογλου. Ζαραϊδόνης. Τζάιδας θα περάσει. Και θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτο από τον Μουστόπουλο. Καλή αλλαγή για τον Ζαβό με τον Γιούση να μπαίνει και πάλι στο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι είναι ένας από τους δύο παίκτες της Δάφνης και του Μάτς που έχει χρεωθεί με δύο φάουλ. Ο Μιχαλούτσος και ο Γιούση. Δύο παίκτες. Ο Τζάιδας, ο Τσορμπατζόγλου για τρεις.
Ένα πολύ δύσκολο σουτ. Φαινόταν χωρίς ισορροπία. Σαν fade away. Πλην όμως εύστοχο για τον Γιάννη Τσορμπατζόγλου που έφτασε στο 8. 22-20 μπροστά το Γάλλιο. Σπάθει από τον Μαραγκόπουλο να τα αποδώσει. Θετικό rebound από την Δάφνη. Την μπάλα ξανά στα χέρια του Μαραγκόπουλου, έξαρχος. Θα κάνει την βασική προσπάθεια. Έχει και τώρα την μπάλα. Θα κάνει το σουτ. Στο Στεφάνι μπάλα. Ιορδάνογλου με τον Ζαραϊδόνη. Και πάλι ο Ζαραϊδόνης έχει την μπάλα. Θα περάσει. Ο ίδιος παίρνει και το rebound. Δεν αποτολμά κάτι. Αλλά παίρνει. Όχι. Δεν υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Υπάρχει σφύριγμα για βήματα από τον Παναγιώτη Ζαραϊδόνη, ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον Αποστόλη Μιχαήλ από τις Δεκεμβριανές, μάλλον προσθήκες του Ιανουαρίου, για να το πούμε ακριβώς, χειμωνιάτικη προσθήκη για το Γάλλο μαζί με τον Μαλτέσιο, ενώ υπάρχει time out, το οποίο ζήτησε και πήρε ο Αλέξης Ζάβος. Χρυσός κορυγός της μετάδοσής μας, η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Κοτογεύματα. Το μάτσο όπως το περιμέναμε, ούτως ή άλλως είναι από τις ομάδες που ξεχώρισαν στον όμιλο. Ένα όμιλο πολύ δυνατό που μας χάρισε πολλά και σπουδαία παιχνίδια, όπως ελπίζουμε να είναι και αυτά που θα ακολουθήσουν. Βγάλουμε μια πραγματική υπέρβαση, το λέμε σε κάθε μάτσα, αλλά δεν θα κουραστούμε. Είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε 3 εβδομάδες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο βασικός της στόχος όταν φτιαχνόταν ήταν να αποφύγει τον υποβιβασμό, έστω και από τα play out, και όχι μόνο τα απέφυγε, αλλά τερμάτισε και στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Πίεση από το Εγάλεο, δυσκολία να μπει η μπάλα, αλλά μπήκε τελικά και κατέληξε στα χέρια του Κώστα Έξαρχου, ο οποίος και δίνει στον Καλδί και πάλι παίρνει την μπάλα ο Έξαρχος. Κουστόπουλος με τον Καλδί, τον Κερασοβίτη, συγγνώμη, που θα περάσει και θα παίξει με πλάτη, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Όταν γύρισε να ευστοχίσει. Τζάιδας με Μιχαήλ. Ιορδάνογλου. Μαλτέσιος με τον Μουστόπουλο. Ωραία η πάσα από τον Μαλτέσιο στον Τσορμπατζόγλου, που δεν τη συγκράτησε όμως. Και από τα δικά του χέρια φεύγει η μπάλα. Ο Γιούση με τον Κερασοβίτη πάει να συνεργαστεί, πετάει στον Μουστόπουλο και αυτός κερδίζει το φάουλ από τον Τζάιδα. Αλλαγή του ψηλού για το Γάλλιο. Ο Μαλτέσος αφήνει θέση στον Νικολιδάκη που είχε αυτό το ρόλο ως βασικός σχεδόν σε όλο τον πρώτο γύρο. Ένα παιδί γεννημένο το 2005, ούτε 20 ετών δηλαδή ακόμα. Προσπάθεια από τον Μουστόπουλο, δεν μετράει το καλάθι. Το φάουλ που κέρδισε ο έμπειρος σέντερ της Δάφνης έγινε κάτω. Μπάλα θα παίχτει από την πλάγια γραμμή από τον Καλδί.
εξαρχώς. Και πάλι ο Μουστόπουλος με βοήθεια εκεί από τον Ιορδάνογλου. Γύρισε ο Γιούση, δεν υπάρχει όμως φάση. Το χρονόμετρο έχει μηδενιστεί. Εξαρχώς αφήνει τη θέση του στον Μιχαλούτσο. Ιορδάνογλου. Μακαρίστηκε από τον Τζιβελέκα και ευστόχησε για τρεις ο Στράτος Ιορδάνογλου. 25-20 για τον playmaker της ομάδας του Εγάλεο. Καλδής με Μιχαλούτσο, πήγε να βρει τον Γιούση αλλά εκλέψε ο Τζάιδας. Τον Μπατζόγλου για τρεις. Έχω την εντύπωση αλάνθαστος ο Γιάννης Τορμπατζόγλου. Τρίτο τρίποντο για τον γκάρ του Εγάλεο και ένα κρεσέντο το οποίο τον έφερε για... Είναι ο πρώτος παίκτης τέλος πάντων που πηγαίνει στους 11 πόντους. Πρώτος που καταγράφει διψήφιο αριθμό πόντων στο μάτς. Χάρη στα τρία τρίποντα τα οποία ήταν εύστοχος, νομίζω δεν έχει χάσει προσπάθεια. Δυστυχώς θα το αναφέρω και πάλι, δεν υπάρχει στατιστική υπηρεσία εδώ σε αυτή την κατηγορία. Ας ελπίσουμε να επεκταθούν και αυτά τα στατιστικά που μας βοηθούν και εμάς και εσάς να, όταν υπάρξει η νέα αναδιάρθρωση από τη σεζόν 25-26 και θα μειωθούν ακόμα περισσότερο οι ομάδες των εθνικών κατηγοριών. Τσορμπατζόγλου, Μιχαήλ. 28-20 το Εγάλεο έχει αποκτήσει μια διαφορά. Αξιοπρόσεκτη. Προσπάθησε τον Μπατζόγλου. Rebound από τον Κιούση. Πρόλαβε τον Νικολιδάκη εκεί και ο Τζιβελέκας. Μιχαλούτσος. Δέχεται το φάουλ από τον Ιορδάνογλου. Προτίμησε να το κάνει γρήγορα για να μην έχει να αντιμετωπίσει με πλάτη τον αντιπαλό του. Κυρίτσης επανέρχεται στην θέση του Τσορμπατζόγλου που γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό στον πάγκο του Εγάλεο. Γιούση. Γυρίσει. Δεν θα τα καταφέρει με τον Τζάιδα. Ο Μιχαήλ κράπωσε την μπάλα και κατεβάζει κιόλας. Τώρα αφήνει στον Ιορδάνογλου και παίρνει την μπάλα πάλι. Περιμένει τον Κυρίτσι να βγει από τα σκρίν, αλλά υπάρχει εκτός φάσης. Φάουλ, το οποίο χρεώνεται νομίζω στον Γιούση, και αν είναι όντως έτσι, που έτσι είναι, είναι το τρίτο φάουλ για τον Ορέστη Γιούση. Τζάιδας αφήνει τη θέση του στο Λιαράκο. Ο Γιούση επίσης έφυγε από το παιχνίδι. Θα τον χρειαστεί αργότερα ο κύριος Ζάβος. Σωρότος στον πάγκο του Εγάλεο παρακολουθεί τον Κυρίτσι και τον Λιαράκο, ο οποίος πήρε την ευθύνη και ευστόχησε σε αυτό το σούτ από τα 4,5 μέτρα. Φαίνεται απλό, δεν είναι φυσικά. 30-20 πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Γρήγορα ο Καλδής. Καλάθι και φάουλ. Μια εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Πάνο Καλδή. Μειώνει σε 30-22. Μένουν 3 λεπτά και κάτι δέκατα για την δεύτερη περίοδο, για το τέλος του ημιχρόνου δηλαδή. Ο Ρώτος κοντεύει να φτάσει στη γραμματεία. Εδώ ο Καλδής δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το μπόνους της βολής, της έξτρα.
Ιορδάνογλου. Στον Κίνιτσι έδωσε. Διώχνει τον Νικολιδάκη αυτός. Πάει αντίθετα όμως. Χάνει την μπάλα. Τον Τζιβελέκας. Μια εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Νικολιδάκη που από πίσω από τον Τζιβελέκα, χωρίς να του κάνει φάουλ, τον έκοψε. Υπάρχει όμως μάχη για το rebound, το οποίο ουσιαστικά της δίνει και την μπάλα, καθώς οι διαιτητές σφίριξαν τζάμπολ. ...30-22 παραμένει το σκορ. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι. Κοτογεύματα. Μια μικρή διακοπή γιατί στην προσπάθεια των παικτών να πάρουν την μπάλα έπεσαν στο έδαφος, πρέπει να σκουπιστεί το τερένο. Σαββός το εκμεταλλεύεται για να ρίξει και πάλι στο παιχνίδι τον Ανδρεόπουλο στη θέση του Μουστόπουλου. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει και πάλι το μάτς. 16 δευτερόλεπτα για την Δάφνη. Τζιβελέκας. Με τον Κυρίτσι. Δίπαλο πέρασε. Ουσιαστικά και τον Καλδί ακόμα. Μπέρδεψε με την πολύ γρήγορη κίνησή του. Υπάρχει φάουλ που σφυρίχτηκε στον Κυρίτσι, το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Τζιβελέκα για δύο βολές. Να στοχώσει και πάλι. Και πάλι η πρώτη βολή που εκτελεί ο Τζιβελέκας. Άστοχος και στη δεύτερη προσπάθεια από τον Ανδρεόπουλο να πάρει το rebound. Παίρνει την μπάλα. Την κράτησε και ο Λιαράκος. Έχουμε τζάμπολ νέο, το οποίο όμως αυτή τη φορά δίνει την μπάλα στο Εγάλεο γιατί άλλαξε το βελάκι. Φορά. Ο Νικολιδάκης αφήνει τη θέση του στον Τζάιδα που επανέρχεται. Ιορδάνογλου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο. Κυρίτσης. Με δύο αντιπάλους. Ιορδάνογλου ψάχνει να βρει τον το μισμάτς εκεί. Ο Τζάιδας πήρε το φάουλ από τον Κερασοβίτη. Το τρίτο ομαδικό. Της Δάφνης για αυτήν την περίοδο. Τζάιδας από την γραμμή της βολής, ουσιαστικά και λίγο πλάγια. Δεν τα κατάφερε. Κερασοβίτης με τον έξαρχο. Και ο Καλδής, το figure 8. Κάτι δεν έγινε καλά εκεί. Τρέχει ο Κυρίτσης. Ο Καλδής προσπάθησε και χωρίς να υπάρξει κάτι μεμπτό, όπως λένε οι ρέφεροι, πέταξε την μπάλα με ένα εντυπωσιακό στόπ έξω. Γιατί της έπεσε κάτω, βεβαίως δεν υπάρχει κάτι. Στη στιγμή που οι διαιτητές δεν είδαν κάτι μεμπτό. Επίθεση για το Εγάλεο. Πάλι ο Κυρίτσης. Rebound από τον έξαρχο. 30-22. Δεν έχει αλλάξει το σκορ εδώ και αρκετή ώρα. Καλδής με τον Λιαράκο απέναντί του. Θα περάσει. Rebound επιθετικό από τον Ανδρεόπουλο. Έξαρχος με το δικό του drive. Τα καταφέρνει ο Μιχαήλ και παίρνει το rebound και περνάει. Θα γυρίσει, καλάθι και φάουλ από τον Αποστόλη Μιχαήλ που μπαίνει μέσα όλος ο πάγκος του Εγάλεο για να πανηγυρίσει.
Το καλάθι του νεαρού Ευιώτη. Γκάρτ. 32-22. Δουρουντούς περνάει στον Ιορδάνογλου, φεύγει και ο Ανδρεόπουλος, επανέρχεται ο Μουστόπουλος. Και ο Μιχαήλ είναι έτοιμος για την έξτρα βολή. Ολοκληρώνει το έμεσο τρίποντο ο Αποστόλης Μιχαήλ. 33-22. Τελευταίο λεπτό. Κιβελέκας παίρνει το φάουλ από τον Λιαράκο. Θα πάει για ένα νέο ζευγάρι βόλων. Υπάρχει όμως time out, ο οποίος ζήτησε και πήρε ο Κώστας Ορότος. Ευκαιρία για μας να σας υπενθυμίσουμε ότι χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο εναρτάκι κοτογεύματα. Διαφορά 11 πόντων για το Εγάλεο, που θα επιμείνουμε ότι, όπως είπαμε και στο τέλος της πρώτης περίοδου, όπου η Δάφνη είχε το προβάδισμα με 3 πόντους, έτσι και τώρα θα μένει άλλο τόσο να παιχτεί. Και αυτή η διαφορά δεν εξασφαλίζει τίποτα. Ενδεχομένως να δίνει την ευκαιρία στους παίκτες του Εγάλεων να έχουν λίγο πιο καθαρό μυαλό στις επιλογές, αλλά είπαμε. Δεν είναι το παιχνίδι εύκολο, όπως δεν θα ήταν και κανένα σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Τζιβελέκας για 2 βολές. Άστοχος και σε αυτήν και στην τρίτη συνεχόμενη. Και σε τέταρτη συνεχόμενη ο Μουστόπουλος παίρνει το επιθετικό rebound και τα καταφέρνει να μειώσει σε 33-24. Σπάθεια από τον Δουρουντού. Κλέβει ο Τζιβελέκας και πάει. Δίνει το. Και πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Καλό. Time out. Θα το σωρώτο που κάθεται τώρα πιο ήρεμος από ό,τι πριν να δώσει οδηγίες στους παίκτες του για αυτά τα τελευταία 42,6 δευτερόλεπτα. Φανατικοί φίλοι του Εγάλεο τα έχουν βάλει με τους διαιτητές. Υπάρχουν κάποια στελέχη της διοίκησης τα οποία προσπαθούν να τους ηρεμήσουν κατά κάποιο τρόπο, δεδομένου ότι το Εγάλεο πλήρωσε αρκετές φορές τους θερμόαιμους φίλους του και τη συμπεριφορά τους με αγώνες και κλεισμένων των θυρών. Και φυσικά κανείς από την κυπέδοχη ομάδα δεν θα ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο τώρα, όπου κρίνονται πολλά στους όποιους και όσους εντός έδρας αγώνες έχουν μείνει. Ο Δουρουντούς και ο Τζάιδας προσπαθήσει να περάσει από το καλδί και τα κατάφερε όμως, παρότι δεν βρήκε το διάδρομο προς τα μέσα, σταμάτησε στα 4,5 μέτρα και ευστόχησε
35-26 αμέσως. Time out. Αυτή τη φορά από τον Ζαβό. Τσορμπατζόγλου με 11 πόντους και εύστοχος στα 3 από τα 4 τρίποντα που έχει πετύχει το Εγάλεο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Είναι ο μοναδικός διψήφιος του μάτς και του Εγάλεο φυσικά. Πιο κάτω ο Τζάιδας και ο Κυρίτσης έχουν από 6 πόντους. Ένα μάτς που αν κρίνουμε από το πρώτο ημίχρονο δεν θα πάει πολύ ψηλά το σκορ. Η Δάφνη σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο έχει πετύχει μόλις 6 πόντους και το επιμέρους σκορ είναι 18-6. Έτσι λοιπόν από το 17-20 του ημίχρονου, του πρώτου δεκαλέπτου. Όμως το 35-26 που είμαστε τώρα, μένουν άλλα 18 δευτερόλεπτα περίπου. Ο Μιχαλούτσος. Ο Κερασοβίτης με τον Τζιβελέκα συνεργάζονται. 5 δευτερόλεπτα μένουν. Κερασοβίτης, ωραία η πάσα. Αν το είχε σχεδιάσει ο Ζαβός, βγήκε στην εντέλεια. Καλάθι από τον Καλδί. Οι τρεις γκάρ της Δάφνης συνεργάστηκαν. Και το ημίχρονο ολοκληρώνεται με σκορ 35-28. Διαφορά 7 πόντων υπέρ του Εγάλεο. Σας ωστάμε και τους πόντους, τους πρώτους σκόρερ για την Δάφνη, γιατί τους είπαμε για το Εγάλεο. Ο Καλδής με αυτό το καλάθι που πέτυχε είναι στους 7. Έχει και ένα από τα δύο εύστοχα τρίποντα της Δάφνης, το άλλο για τον Γιαννίκο. Ο Μουστόπουλος είναι στους 6 πόντους και ο Γιαννίκος, ο σκόρερ του άλλου τρίποντου, είναι στους 5. Μισός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Κοτογεύματα. Κάνουμε εμείς μια μικρή διακόπη και σε λίγο πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος.
Πάλι μαζί σας λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στο Εγάλαιο και τη Δάφνη. Είμαστε στον πρώτο αγώνα της τρίτης φάσης των play-off για τον πρώτο όμιλο της National League 1. Βρίσκει αντιμέτωπες τις δύο ομάδες από αντίστοιχες γειτονιές της Αθήνας. Δήμους. Αν και ο της Δάφνης είναι και ενοποιημένος με τον Ημιτό, με τον Καλλικράτη. 35-28 μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά. Μένει άλλο τόσο. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλαιο και μεγάλος υποστηρικτής. Το εναρτάκι κοτογεύματα και έχουμε μάτς για το δεύτερο ημίχρονο με την Δάφνη και τον Καλδί να ελέγχει την μπάλα. Στηρίζονται βήματα στον παίκτη της Δάφνης, ο οποίος έδειχνε να ανακτά την ισορροπία του χωρίς παράβαση. Αλλά τελικά έκανε το παραπάνω βηματάκι. Ο Τζάιδας. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Δεύτερο είναι από τον Γιαννίκο στην προσπάθεια του να σταματήσει τον Κυρίτσι και προσπαθεί να φύγει από τα σκρίν. Τελικά ο Κυρίτσις γίνεται κατόχος της μπάλας. Βαλτέσχιος πέρασε. Πολύ ωραία η συνεργασία των δύο που κατέληξε στο πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του Γιάννη Βαλτέσχιου για το μάτς. 37-28. Τη Βελέκας με τον Γιαννίκο, αυτός από την βολή. Ήταν λίγο δυνατότερη από εκεί που από όσο έπρεπε η μπάλα για το Εγάλαιο. Η Δάφνη θα πιέσει. Δουρουντούς. Στον Τσορμπατζόγλου που περνάει το κέντρο. Βαλτέσχιος. Πάλι το ίδιο πάει να κάνει αυτή τη φορά με τον Δουρουντού. Σε ρόλο πασέρο ο Μαλτέσχιος τώρα βέβαια, ενώ προηγουμένως τελείωσε αυτός την φάση. Κάτι που προφανώς έχει δουλευτεί που λέμε. Το έχει δείξει ο Σωρότος. Τρίτο φάουλ από τον Γιαννίκο. Δύο βολές από τη γραμμή του φάουλ για τον Γιώργο Δουρουντού, που έχει ένα καλάθι από το πρώτο ημίχρονο. Αστοχή εδώ στη βολή. Τα κατάφερε ούτε στη δεύτερη, πριν όμως ο ρέφερι δείχνει επανάληψη της βολής. Ο Δουρουντούς δέχεται επεφημίες από τους συμπαίκτες του για να ηρεμήσει. Γενικά είναι εύστοχος στις βολές, αλλά είπαμε ένα μάτς. Αλλά και αυτό θέλει και ψυχραιμία προς από τεχνική. Ο Δουρουντούς δεν τα κατάφερε ούτε σε αυτή την βολή. Και ο Τζιβελέκας. Ο Μιχαλούτσος και ο Καλδής. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Μιχαλούτσου, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά το μάτς. Αστόχησε εδώ. Χρεώθηκε γρήγορα με φάουλ και έχασε το ρυθμό του. Ξαναμπήκε μετά βέβαια, αλλά δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικός.
Δάιδας για τρεις. Τρίποντο από τον πρώτο, από τον Παναγιώτη Τζάιδα, που έφτασε τους 9. Πέμπτο εύστοχο τρίποντο για το Εγάλεο. Ο Τζιβελέκας πάει στον Μαλτέσιο. Δεν βρίσκει μπάλα συμπαίκτη του. Η πάσα προσπαθεί ο Κυρίτσης. Τον σταματάει με απόλυτα νόμιμο τρόπο ο Καλδής, που πρόλαβε και τελείωσε και την επίθεση. Μια εντυπωσιακή φάση από τον Καλδή, ο οποίος, είπαμε, στο ένα καλάθι σταμάτησε τον Κυρίτσι. Πρόλαβε, έτρεξε όλο τον κήπεδο, πήρε την μπάλα και τελείωσε μέσα στην κίνηση την επίθεση. Μαλτέσιος κερδίζει το φάουλ από τον Μουστόπουλο. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται η ίδια φάση, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές βέβαια. Τον... να δίνει την μπάλα σε παίκτη που κόβει τον κεντρικό διάδρομο. Μαλτέσιος εύστοχος στη βολή. 5 πόντους έφτασε, 41-30. Και 42-30. Καλτής με τον Μουστόπουλο, ο έξαρχος τον Μαλτέσιο, προτιμάει το σούτ απ' έξω, προσπαθεί ο Μουστόπουλος, πάει ο Κυρίτσης, τελικά ο Μουστόπουλος παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Τζιβελέκα. Γιάννη Τζιβελέκας, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, υποπίεση, άστοχη, και ο Δουρουντούς. Μαλτέσιος, Κυρίτσης βρίσκεται στο έδαφος από το μαρκάρισμα από τον Μιχαλούτσο. Τρίτο φάουλ από τον Μιχαλούτσο. Προσπάθησε να βγάλει από την πορεία το Κυρίτσι, που ζητούσε μπάλα μέσα στο ημικύκλιο της ρακέτας. Τον Μπατζόγλου, ωραία κίνηση και από το κεντρικό διάδρομο χτυπάει το Εγάλεο συνεχώς εκεί. 13 πόντοι από τον Τσορμπατζόγλου με το πρώτο του καλάθι στην δεύτερη, στο δεύτερο ημίχρονο. 44-30. Χάνει την επαφή με το σκορ η Δάφνη και ο κύριος Ζαβός ζήτησε time out. Το K που λέμε το time out, αλλά σχετικά γρήγορα σε σχέση με τον σχεδιασμό που λαγικά θα είχε, αλλά... δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο εναρτάκι κοτογεύματα. Το out για τη Δάφνη με τον Μιχαλούτσο, που θα μείνει στο παιχνίδι παρά τα 3 του φάουλ. Και θα κατεβάσει και την μπάλα, όπως είδατε. Τώρα θα τη δώσει στον Τζιβελέκα. Μουστόπουλος. Προσπάθεια από τον Μιχαλούτσο, δεν βρήκε στόχο το χούκ του. Και το άλλο νούμερο 13, ο Δουνουντούς, έγινε κάτοχος της μπάλας, την κρατάει τώρα με τον Τζιβελέκα. Μια κοκορομαχία, πάει προς τα μέσα ο Δουνουντούς, τελικά δίνει στον Μαλτέσιο.
τι θα γίνει εκεί. Ο Μαλτέσιος τελικά θα αποφασίσει να κάνει μόνος του την προσπάθεια. Η ραβέρσα, λέγαμε παλιά. Ο Τσορμπατζόγλου πήρε την μπάλα στο επιθετικό rebound και κέρδισε το φάουλ. Αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό της Δάφνης για αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Το Γάλλο δεν έχει ακόμα φάουλ. Αυτά τα 4 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα που παίζουμε, ενώ ο Τσορμπατζόγλου έφτασε τους 14, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και του μάτς βέβαια. 45-30 και 46-30 τώρα. Καλτής, βοήθεια και ο Κυρίτσης. Τελικά τα κατάφερε, βρήκε τον Μέλιο που πέρασε στο παιχνίδι. Μουστόπουλος κοντά στο καλάθι με τον Μαλτέσιο, παίρνει το φάουλ. Τον Μπατζόγλου σηκώνει το χέρι του. Τελικά ο Μαλτέσιος όμως το χρεώνεται και είναι το τρίτο, το οποίο αναγκάζει τον Σωρότο να ρίξει το παιχνίδι τον Νικολιδάκη, να αποσύρει βασικά τον Μαλτέσιο. Αυτό είναι το, η ανάγκη που λέμε. Μουστόπουλος ωραία θα γυρίσει. Τζιβελέκας από τα 6 μέτρα. Μουστόπουλος ένα επιθετικό rebound. Πολύ γρήγορη εκτέλεση ο Διονύσης Μουστόπουλος. Έφτασε στους 8 πόντους. 46-32. Ζάιδας. Προσπάθεια από τον Κερασοβίτη. Ο Λιαράκος στη θέση του Πολυδάκη. Παίζει με ένα πολύ χαμηλό σχήμα τώρα ο Ρότος. Ποιος θα είναι ο σέντερ εδώ, θα δούμε. Πάντως για την ώρα υπάρχει κλέψιμο. Η μπάλα στον Μέλιο από τον Τζιβελέκα. Ο Τσορμπατζόγλου έβγαλε την μπάλα μέσα από το καλάθι. Ο Μέλιος σημειώνει τους πρώτους του πόντους από την ασίστ του Γιάννη Τζιβελέκα. 46-34 η Δάφνη λίγο πριν το πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο. Και πάει για να πιέσει τώρα η φιλοξενούμενη ομάδα. Πιο ψηλός της ομάδας είναι ο Κυρίτσης. Θα δούμε αν θα είναι αυτός που θα κληθεί να παίξει το ρόλο του σέντερ. Δεν το νομίζω. Τέλος πάντων, ο Κυρίτσης για την ώρα πήρε την προσπάθεια. Παρότι ξεμακάθηκε πολύ ωραία, δεν τα κατάφερε. Γρήγορη προσπάθεια από τον Τζιβελέκα. 46-37 τρίποντο για τον Γιάννη Τζιβελέκα. Πρώτο του το μάτς. Πρώτο του καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Διαφορά από 15 έφτασε στους 9. Ένα άστοχο σούτ από τον Τσορμπατζόγλου για 3. Τζιβελέκας θα γυρίσει. Rebound από τον Λιαράκο. Ο Ιορδάνογλου δεν τα κατάφερε στην reverse. Καλδής πάει προς το καλάθι και παίρνει το maximum από τη φάση. Καλάθι και φάουλ από τον Πανοκαλδί, που γίνεται ο πρώτος παίκτης Δάφνης που ξεπερνάει τους 10 πόντους. Έφτασε τους 11 με αυτό το καλάθι και πήρε το δεύτερο φάουλ από τον Τζάιδα. Και έχει και μια έξτρα βολή την οποία θα εκτελέσει μετά το time out που ζήτησε ο κύριος Σωρότος. Σαράντα
46-39 πάντως, μιλάμε για τελείως διαφορετικό παιχνίδι από το 45-30 που 46-30 μάλλον που βρισκόταν η διαφορά πριν από ένα δίλεπτο, δυόμισά λεπτό εκεί. Ένα 0-9 σερί της Δάφνης που μπορεί να επεκταθεί και άλλο μετά την βολή του Καλδί με το που θα γυρίσουν οι ομάδες. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής το εναρτάκι κοτογεύματα. Μια βολή για τον Καλδί. Μειώνει και άλλο σε 46-40 και φτάνει τους 12 πόντους. Ο Τσορμπατζόγλου. Ιορδάνογλου. Και Κυρίτσης. Και πάλι ο Ιορδάνογλου. Τζάιδας. Δεν τα κατάφερε από την πίεση του Μουστόπουλου. Πιθανό να υπήρξε και κάποιο στόπ εκεί από τον Μουστόπουλο, δεν είδα καλά. Μουστόπουλος που τώρα έχει την μπάλα. Ο Τζάιδας έχει πάει πάνω του. Αυτός είναι ο σέντερ της ομάδας κατά συνθήκη βέβαια, με ύψος κάτω από 2 μέτρα. Μουστόπουλος με τον Μέλιο, γυρίζει μπάλα, σουτ για 3. Υπάρχει φάουλ μετά την αστοχία του Τζιβελέκα. Υπάρχει φάουλ από τον Μουστόπουλο στον Ιορδάνογλου. Είχε μισμάτς εκεί, αλλά δεν υπολόγισε την δύναμή του ο Διονύσης Μουστόπουλος. Κρίνονται και αυτό στο τρίτο του φάουλ. Μουστόπουλος ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Διαιτητές για το σφύριγμα τελικά αντάλλαξε και χειραψία. Μαζί τους δείχνονται αυτό του. Εντάξει, τώρα όταν υπάρχει πίεση, μόνο όποιος δεν έχει παίξει δεν ξέρει. Και όχι τέτοιο μάτς και σε χαμηλότερο επίπεδο ακόμα. Εύστοχη βολή για τον Στράτο Ιορδάνογλου που έφτασε τους 4. 47-40 σπάει αυτό το σερί της Δάφνης και το περιορίζει στο 10-0. Από το 46-30 στο 46-40. Είναι άστοχο στη δεύτερη βολή. Τζιβελέκας. Καλδής δεν βλέπει την πάσα στο Μουστόπουλο. Αυτή τη φορά υπάρχει αμυντικό φάουλ στο Μουστόπουλο από τον Τσορμπατζόγλου. Ελήψη του Μαλτέσιου. Προφανώς η Δάφνη θα ψάξει τον έμπειρο σέντερ της περισσότερες φορές και το Εγάλεο θα καταφύγει σε κάποιες λύσεις τέτοιες. Παίκτες που δεν είναι καν, δεν έχουν κάνει ούτε τον όγκο ούτε το ύψος και δεν παίζουν και σε αυτή τη θέση στο κάτω-κάτω. Μάνι-μάνι, αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ του Εγάλεου. Οπότε σας είπαμε ότι δεν είχε καθόλου φάουλ σε αυτή την περίοδο. Τρίτο, από τον Λιαράκο. Μέλιος πήγε κοντά στο καλάθι, όχασε και, και η δεύτερη προσπάθεια ήταν άστοχη από τον Άρη Μέλιο. Λιαράκος πήρε το rebound, αλλά πέφτοντας ακούπησε πλάτη του την πλάγιο γραμμή, οπότε η κατοχή είναι για τη Δάφνη. Μέλιος και Μουστόπουλος. Κερασοβίτης και Τζιβελέκας. Κερασοβίτης για 3. Από το τύπ του Λιαράκου. Ο Ιορδάνογλου. Ο Τζάιδας.
Γιαράκος για τρεις. Όχι. Προσπαθεί ο Τζάιδας. Κρασοβίτης με τον Τζιβελέκα που βάζει, με τον Καλδί που βάζει τετάρτη ταχύτητα, αν όχι πέμπτη. Καλάθι και φάουλ. Μία ακόμα εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Καλδί. 47-42 και μία βολή για τον Καλδί που έχει 14 πόντους εκ των οποίων οι 7 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ο κυριότερος φυσικά επιθετικός εκφραστής της Δάφνης σε αυτό τον, τη φάση του παιχνιδιού. 47-43 ευστοχή και στη βολή. 15 η πόντη του. Όσοι και του Τσορμπατζόγλου για το Εγαλαιό. Ιορδάνογλου. Ζαραϊδόνης. Και Τζάιδας. Και Μιχαήλ που πέρασε στο παιχνίδι. Και Ιορδάνογλου πάλι. Τζάιδας. Θα πάρει αυτό την ευθύνη για το σούτ και τριών πόντων. Τρέχει ο Τζεβελέκας και πιάνει την μπάλα. Υπάρχει εδώ να διακοπεί στο παιχνίδι γιατί υπάρχουν όπως είπαμε κάποιοι φίλοι της Δάφνης που έχουν έρθει και φωνάζουν και αυτοί υπέρ της ομάδας τους. Απομακρύνονται αυτοί οι φίλοι του Εγάλαιο που βρίσκονται κοντά τους. Γι' αυτό έχει διακοπεί το παιχνίδι. Οι φανατικοί φίλοι του Εγάλαιο πάνε να ζητήσουν το λόγο. Φεύγουν από το άλλο μέρος του γηπέδου που βρίσκονται. Και πάνε. Αποπειρώνται μάλλον γιατί υπάρχει αστυνομική δύναμη που τους αποτρέπει. Κύριος Τζιβελέκας, ο πρόεδρος της Δάφνης, βρίσκεται στον πάγκο. Συνεννοείται εκεί με τους ανθρώπους του Εγάλαιο. Βλέπουμε και τον κύριο Τυρτυράκη που προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα. Εκεί έχει πάει στους φίλους της Δάφνης και ο ίδιος μιλάει, το χειροκροτούν. Πήγανε και οι παίκτες της Δάφνης εκεί, παρότι ο κύριος Τζιβελέκας τους ζητούσε να πάνε στον πάγκο, αλλά ο Κερασοβίτης είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, παίκτης έμβλημα, σύμβολο για τη Δάφνη, πέραν από τον Γιάννη το Τζιβελέκα, γιο του Προέδρου και αυτός εμβληματικός παίκτης. Αλλά ο Κερασοβίτης είναι και κάποια χρόνια μεγαλύτερος. Τα έχει φάει αυτά με το κουτάλι. Τα πνεύματα ηρεμούν όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν υπάρχουν συνθήματα, αλλά εντάξει, αυτά. Δυστυχώς, κατά την ταπεινή μας άποψη, το έχουμε δεχτεί ότι πρέπει να αντέχουμε όλες τις βομολογίες, να ακούγονται και να μην αντιδρούμε καν, να θεωρούμε κάτι καμιά φορά και ωραίο που προσφέρει στην ατμόσφαιρα του γηπέδου. Ηρωνικό το σχόλιο βεβαίως για τις. Υπάρξει κοπτοραπτική και προθέτω και κατηγορούμενος κιόλας. Άλλη μόνο. Κάποια στιγμή πρέπει να το λύσουμε και αυτό ως αθλητική κοινωνία, γιατί ωραίο είναι να υπάρχει ένταση. Ποιος δεν θέλει ακόμα και στο χαμηλότερο επίπεδο να παίξεις σε ένα γεμάτο γήπεδο, είναι όνειρο για κάθε αθλητή οποιοδήποτε σπορ.
Αλλά εντάξει, θα πηγαίνεις με ένα μικρό παιδάκι και να σε ρωτάει για διάφορες άγνωσες λέξεις όταν επιστρέφεις σπίτι σου είναι... Μη σας τύχει. Φαντάζομαι σε πολλούς θα έχει τύχει από εσάς που μας βλέπετε. Και τι να πεις και πώς να κρυφτείς από τα παιδιά που λέμε. Τέλος πάντων, το παιχνίδι διακόπηκε. Για να δούμε ποιον θα ευνοήσει αυτή η διακοπή. Φίλοι του Εγάλεο και πάλι τα βάζουν με τον Κερασοβίτη. Τα βάζουν. Τέλος πάντων, συνομιλούν με τον Κερασοβίτη που προσπαθεί να ηρεμήσει τα πράγματα. Πήγε πρώτα στους φίλους της Δάφνης. Πήγε και ο... Πάει και ο Σωρότος τώρα, ο οποίος ζητάει από τους φίλους του Εγάλεο να χειροκροτούν μόνο, και τον χειροκροτούν βέβαια οι φίλοι του Εγάλεο, αλλά όλο και πλησιάζουν. Ως τα εκεί βέβαια βρίσκεται ο κύριος Τριτυράκης εκεί πέρα, και επειδή είναι ένας ογκόλιθος, όνομα και πράγμα, δύσκολα μπορούν να τον ξεπεράσουν. Και δεν συζητάμε μόνο για την φυσιογνωμία, αλλά και για το, για το αντίκρισμα που έχει. Επειδή ακριβώς ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, όταν η ομάδα βρισκόταν πραγματικά στο κύλος του γκρεμού. Και... έχει καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει, αυτή την υπέρβαση την αγωνιστική, η οποία έχει φέρει το Εγάλεο στα play-off ανόδου. Συνομιλίες και στη γραμματεία. Λίγο παραπάνω έχει πάει και ο Χριστόδουλος Καράβολας εκεί. Άλλη μια εμβληματική φυσιογνωμία. Το Εγάλεο για πολλά χρόνια το υπηρέτησε και σαν παίκτης. Βεβαίως είναι πάντα κοντά στην ομάδα και ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει ο λόγος του, ας το πούμε έτσι, στους φανατικούς φίλους του Εγάλεο που τον θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Να. Μιλάει τώρα, συνομιλεί με τον Κώστα Τζιβελέκα. Θα επαναρχίσει το μάτς μετά από αυτή την ολιγόλεπτη διακοπή που ελπίζουμε να είναι και μοναδική. Μένουν 100 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για την λήξη της τρίτης περίοδου. 47-43. Με επιμέρους σκορ 12-15 στην τρίτη περίοδο. Την Δάφνη να προσπαθεί να μειώσει την διαφορά και να τα καταφέρνει με την προσπάθεια του Κερασοβίτη ακόμα περισσότερο. Πρώτο καλάθι για τον Κερασοβίτη. Στο καλάθι το μάτς. 47-45. Γιορδάνογλου. Θα κάνει το σουτ για τρεις. Το rebound από τον Μέλιο. Ο Τζιβελέκας τώρα. Καλδής και Μουστόπουλος προσπαθεί να περάσει ο Τσορμπατζόγλου τον επιτηρεί. Να, ο Μουστόπουλος παίρνει το rebound και παίρνει και το φάουλ. Είναι τέτοια η κατάσταση που δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο για το Εγάλεο για την ώρα. Βέβαια ο Μαλτέσιος είχε τρία φάουλ, αλλά τον κρατάει ο Σωρότος από ό,τι φαίνεται για την τέταρτη και καθοριστική περίοδο. Ο Ιορδάνογλου αποσύρεται. Ο Ντουρουντού στη θέση του. Δύο βολές για τον Μουστόπουλο. Γενικώς είχε ένα παράξενο στυλ που εκτελεί τις βολές. Δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό. Έχασε την πρώτη. Έχασε και τη δεύτερη. Ο Μέλιος παίρνει το επιθετικό rebound όμως. Και ο Τζιβελέκας από τα 8 μέτρα
Μπροστά η Δάφνη 47-48 με το δεύτερο τρίποντο από το Τζιβελέκα. Από αυτό το τρίποντο NBA style. Μα, παραπάνω. Δάφνη που βρέθηκε 16 πόντους πίσω στο 23-24 του μάτς. Σούτ από τον Τσορμπατζόγλου. Μπροστά το εγάλαιο τώρα. 18 από τον Τσορμπατζόγλου. Τέταρτο τρίποντο, πρώτο στην τρίτη περίοδο. Με τη λήξη η προσπάθεια του Κερασοβίτη, άστοχη, δεν βρήκε Στεφάνη. Το εγάλαιο διατηρεί το προβάδισμα με βραχία κεφαλή που λέμε, 50-48 με αυτό το τρίποντο του Γιάννη Τσορμπατζόγλου στο τέλος της τρίτης περίοδου. Τσορμπατζόγλου που έχει πετύχει 7 πόντους, συνολικά 18, οι 7 ήταν στην τρίτη περίοδο. Και το επιμέρους σκορ στις τρίτης περίοδου ήταν 15-20. Με τη Δάφνη, όπως είπαμε, να φτάνει στο 46-30. Με ένα 11-2 επιμέρους σκορ στα πρώτα 3-4 λεπτά. Και μετά άλλαξε τελείως η μόρφη του μάτς. Το τρίτο φάουλ του Μαλτέσιου και η κυριαρχία της Δάφνης στις δύο ρακέτες τη βοήθησε μαζί με κάποιες εντυπωσιακές προσπάθειες βεβαίως από τον Καλδί, αλλά και τα δύο τρίποντα που πέτυχε ο Τζιβελέκας να μειώσει στο καλάθι, να βρεθεί και μπροστά στο σκορ πριν από το τρίποντο του Τσορμπατζόγλου. Και έχουμε μισό λεπτό ακόμα για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Ως χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rovers στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής το εναρτάκι Κοτογεύματα, έτοιμοι για την τέταρτη περίοδο με τον Τσορμπατζόγλου να αγκαλιάζει τον ρέφερι. Κάτι είπανε μάλλον μεταξύ τους, έτσι. Ο Δουρουντούς παίρνει την μπάλα με αντίπαλο τον Καλδί. Τζάιδας Μαλτέσιος που επανήλθε. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός του Σωρότου, να τον κρατήσει όσο μπορεί τώρα. Τζάιδα σούτ για δύο. Μαλτέσιος ένα επιθετικό rebound όπως είδατε κατευθείαν. Κάνει αισθητή την παρουσία του σε ένα τομέα που το εγάλαιο χώλανε στην τρίτη περίοδο, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κατάσταση και ο Νικολιδάκης που θα μπορούσε να βοηθήσει. Ένα παιδί 19 ετών, ούτε 19 ακόμα. Δουρουντούς με τον Τσορμπατζόγλου πάει στο αντιπωσιακά εκεί. Ο Μαλτέσιος παίρνει το επιθετικό rebound. Εντυπωσιακή φάση προηγούμενη, αλλά ο Μαλτέσιος φτάνει τους 8 πόντους με το επιθετικό rebound και το τελείωμα. 52-48. Καλδής με τον Τζιβελέκα. Από εκεί που είχε ευστοχήσει και προηγουμένως δεν τα κατάφερε τώρα. Μιχαήλ. Κλέβει ο Τζιβελέκας εξαιρετικά. Περνάει, πάει να του κλέψει την μπάλα ο Τσορμπατζόγλου. Καλδής πήγε να δώσει χωρίς να βλέπει στο Μουστόπουλο. Επενέβη ο Τσορμπατζόγλου. Βλέπουμε εντυπωσιακές φάσεις και αμυντικά. Τζάιδας δεν τα καταφέρνει από τη γωνία. Πιο μέσα βέβαια από το τρίποντο. Κερασοβίτης τώρα. Μέλιος πάει να δώσει το Μουστόπουλο και τα καταφέρνει. Αυτός με τον Τζάιδα. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Ο Μαλτέσιος πάει για το rebound. Ο Καλδής. Κερασοβίτης. Τζιβελέκας για τρεις. Όχι. Μακρινό rebound από τον Τζάιδα που συγκρατεί την μπάλα. Δουρουντούς. Την κόψη του ξηραφιού το παιχνίδι βεβαίως, όπως και αναμενόταν.
Έχουμε περάσει και ένα δίλεπτο από την τελευταία περίοδο. Μιχαήλ. Ρουντούς. Κλέβει προς στιγμή. Ο Μέλιος, υπάρχουν 2 δευτερόλεπτα. Τζάιδας αφήνει τη θέση του στο Λιαράκο. Ποιος έχει και αυτός 3 φάουλ. Ένα σούτ ψάχνει το Εγάλεο. Δεν έχει καταλάβει πάντως ο Τσορμπατζόγλου ότι θα έπρεπε να σουτάρει. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης για το Εγάλεο. Και ο Καλδής για τη Δάφνη. Περάσει. Άλλο ένα εντυπωσιακό καλάθι, υπόγειο αυτή τη φορά από τον Πάνο Καλδί που έφτασε στους 17 και μείωσε σε 52-50. Μιχαήλ. Δουρουντούς. Δεν είναι καλή η πάσα προς τον Μιχαήλ. Βρήκε πάνω στον ρέφερι. Φεύγει. Ετοιμάζεται ο Ιορδάνογλου, θα πάρει τη θέση του Δουρουντού, θα περάσει και ο Κυρίτσης στο μάτς. Τη θέση του Μιχαήλ. Κερασοβίτης ο Μιχαλούτσος που πέρασε και αυτό στο μάτς, τη θέση του Μέλιου. Τώρα τα φάουλ δεν παίζουν ρόλο, προσπαθούν οι προπονητές να βάλουν τους πιο έμπειρους, αυτούς που θεωρούν τους κατάλληλους για να κλείσουν τον αγώνα. Κερασοβίτης με τον Ιορδάνογλου. Τζιβελέκας για 3. Και αυτό μέσα. 11 από τον Τζιβελέκα που πέτυχε 3 τρίποντα όλα στην δεύτερη ημίχρονο. 52-53. Κυρίτσης. Υπάρχει φάουλ από τον Τζιβελέκα στον Μαλτέσιο. Ο Τζιβελέκας δεν περιμένουμε αυτή τη φάση για να εξακριβώσουμε το ήθος του ανθρώπου. Είναι δικτύο πάντως. Προσπάθησε και όχι μόνο το παραδέχτηκε, αλλά ζήτησε και συγγνώμη από τον αντιπαλό του. Μαλτέσιος τώρα. Λιαράκος για 3. Μια μεγάλη ανάσα για το Εγάλεο από το τρίποντο του Ηλία Λιαράκου, πρώτο του στο μάτς. Είχε και ένα καλάθι στο πρώτο ημίχρονο, 5 συνολικά οι πόντοι του, 55-53, ο σημαντικότερος αριθμός. Τζιβελέκας με τον Λιαράκο, Κερασοβίτης, Μιχαλούτσος για 3, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Λιαράκος στο rebound. Και ο Ιορδάνογλου τώρα. Κυρίτσης, Ιορδάνογλου. Θα δώσει στον Κυρίτση. Ο Τζιβελέκας είναι πάνω του. Θα περάσει ο Αλέξης Κυρίτσης. Θα του το σταματήσει ο Γιούση. Με φάουλ όμως, όπως λέει ο ρέφερι. Αυτό το φάουλ είναι το 4ο. Από τον Ορέστη Γιούση, ο οποίος στην αρχή διαμαρτυρόταν, αλλά όταν κατάλαβε ότι μπορεί να υπερβεί τα όρια, ηρέμησε λίγο παραπάνω για να μην έχει κάποιες άλλες συνέπειες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βολή για τον Κυρίτση, ο οποίος έχει μείνει στους 6 πόντους, 7 τώρα, γιατί αυτός είναι ο πρώτος που πετυχαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. 56-53. Και 57-53. Το συν 4 το Εγάλεο. Τζιβελέκας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον προλάβει κάποιος. Θα βρει το διάδρομο και φύγει μπροστά. Ο Τσορμπατζόγλου του έκανε φάουλ, το 3ο του.
Μιχαλούτσος. Θα παίξει τα πόδια τον Κυρίτσι. Κερασοβίτης. Σούτ από τον Καλδί για τρεις. Rebound του Τζορμπατζόγλου που τρέχει. Η reverse στον Ιορδάνογλου και ο Κυρίτσις δεν τα καταφέρνει. Μιχαλούτσος. Υπάρχει διαμαρτυρίες για φάουλ, αλλά κατά τους ρέφερι όλα έγιναν νόμιμα. Κερασοβίτης. Σούτ από τον Μιχαλούτσο από τους 45 μοίρες. Rebound από τον Κυρίτσι που τρέχει και αυτός. Προσπαθεί και του κλέβει την μπάλα ο Καλδής. Τζιβελέρκας. Προσπαθεί και υπάρχει φάουλ, το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Τζιβελέκα για τρεις βολές. Ο Γιάννης Τζιβελέκας, βλέποντας τον Ιορδάνογλου, τον Λιαράκο να τρέχει πάνω του, πέταξε και την μπάλα σαν σουτ. Και βέβαια είναι προσπάθεια για σουτ, άσχετο αν έγινε από το κέντρο. Ο Τζιβελέκας βρίσκει την ευστοχία του και στις βολές. Άλλος παίκτης τελείως σχέση με τον Τζιβελέκα του πρώτου ημιχρόνου. 57-54, τώρα αστοχή στην δεύτερη. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του μάτς. Τρίτη βολή για τον Τζιβελέκα. Αστοχή. Όχι. Μπάλα έφτασε στο πάνω μέρος του ταμπλό και έπεσε μες στο καλάθι. Μετράει φυσικά. 13 πόντια από τον Τζιβελέκα, εκ των οποίων οι 11 στο δεύτερο ημίχρονο. 57-55. Λιαράκος, Ιορδάνογλου, Τζορμπατζόγλου, Κυρίτσις και Μαλτέσιος. Οι 5 που έχει στο παρκέ ο Σωρότος. Κερασοβίτης, Τζιβελέκας, Λιαράκος, τώρα έχουμε τρίποντο. Εύστοχο για τον Ηλία Λιαράκο που γίνεται πρωταγωνιστής του μάτς. 60-55 για τον Λιαράκο, ο οποίος δεν θα έλεγα ότι έρχεται από το βάθος του πάγκου. Τον χρησιμοποιεί ο κύριος Σωρότος, αλλά παίρνει κρίσιμες επιθέσεις και την ώρα που η μπάλα καίει γίνεται ένας από τους παίκτες που δίνουν πολύτιμες επιθετικές ανάσες στο μεγάλο. Του δίνει αέρα 5 πόντων που δεν εξασφαλίζει φυσικά τίποτα. Time out για την Δάφνη και για τον κύριο Ζάβο. Ευκαιρία για μας να σας υπενθυμίσουμε ότι ο χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Αιγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής το Εναρτάκι Φωτογεύματα. Σας είπαμε και στην αρχή του παιχνιδιού, στην αρχή της μετάδοσής μας, ότι δύο μας χάρισαν δύο εξαιρετικούς αγώνες γεμάτους suspense στην κανονική περίοδο και από ό,τι φαίνεται θα τριτώσει. Το καλό για τους ουδέτερους, αυτό είναι το ζητούμενο, να βλέπεις ένα μάτς που να σε γεμίζει. Τώρα για τους φίλους των δύο ομάδων, προφανώς θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό. Τζιβελέκας, Μουστόπουλος, Κερασοβίτης, Μιχαλούτσος, θα πάει προς τα μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον Ιορδάνογλου πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του. Αυτοί οι 4 που σας αναφέραμε μαζί με τον έξαρχο είναι οι 5 που έχει στείλει στο παρκέ ο κύριος Ζαβός. Μουστόπουλος συγκρατεί την μπάλα και πάει προς τα μέσα με τον Τζάιδα. Μάχη για το rebound, το παίρνει ο Τζορμπατζόγλου. Θα γυρίσει μπάλα θέλει ο Ιορδάνογλου, Λιαράκος και Κυρίτσις που θα πάρει την ευθύνη. Αυτός 10 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα. Θα δώσει στον Μαλτέσιο. Τζορμπατζόγλου πάτησε γερά και κέρδισε το φάουλ. Ο Μαλτέσιος
έξυπνα βλέποντας να χάνει την ισορροπία του, δεν έκανε κάποια βιαστική κίνηση να σουτάρει. Τέταρτο φάουλ από τον Μιχαλούτσο ήταν αυτό. Τον Μπαντζόγλου έχασε την βολή, την πρώτη. ...61-55. 19 από τον Τσορμπατζόγλου. Η Μελέκας χάνει προς στιγμή την ισορροπία του, αλλά βρίσκει. Τον τρόπο, η πάσα από τον Κυρασοβίτη στο Μουστόπουλο, το φάουλ που κερδίζει ο Γιώνης Μουστόπουλος που έκανε και την προσπάθεια μπάσκετα, καταφέρει να κερδίσει το maximum από τη φάση. Τέταρτο από τον Μαλτέσκιο που αποσύρεται, μπαίνει στη θέση του ο Τζάιδας. Σωρότος θα τον χρειαστεί ενδεχομένως, όπως υπολογίζει, πιο αργά στο μάτς, παρότι μένουν μόλις 3-40. Μουστόπουλος αυτή τη φορά εύστοχο στη βολή. Τους 9 έφτασε. Και στους 10 τώρα. 61-57. Μπάλα φεύγει από τα χέρια του Κυρίτση. Υπάρχει σφύριγμα για μπρος πίσω. Σωστό. Δεν αμφισβητείται. Ήταν Δάφνη στην επίθεση με τον Κερασοβίτη. Τζιβελέκας παίρνει την μπάλα. Το σούτ έγινε από τον έξαρχο, ήταν άστοχο και δεν υπάρχει φάση, ούτε μάχη για το rebound. Η μπάλα δίνεται στο εγάλεο γιατί ολοκληρώθηκε η επίθεση της Δάφνης. 3-16 ακόμα. Κυρίτσης με τον Τζάιδα και πάλι ο Κυρίτσης για τρεις. Δεν θα τα καταφέρει, θα πάρει ο ίδιος όμως το rebound. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Η Μελέκας. Τελευταίο τρίλεπτο. Τους 4 πόντους η διαφορά. Προσπαθεί και κάνει το deflection ο Τσορμπατζόγλου. Δέκα δευτερόλεπτα για την Δάφνη. Ο Τζιβελέκας θα πάει προς τα μέσα. Δεν θα αφήσει καλά την μπάλα. Ο Μουστόπουλος ένα rebound ακόμα. Τζιβελέκας και πάλι. Όχι, αυτή τη φορά ο Τζάιδας το rebound. Ό,τι γίνεται στο μάτς τώρα μετράει διπλά και τρίδιπλά βεβαίως. Τον Μπατζόγλου, Ιορδάνογλου. Τον Κυρίτσι. Τζάιδας, Ιορδάνογλου. Τον Μπατζόγλου προσπάθησε να βρει τον Τζάιδα, κλέβει ο Καλδής και πάει προς το καλάθι. Προσπάθησε να δει τον Μιχαλούτσο, κλέβει ο Τσορμπατζόγλου. Κυρίτσης, Τζάιδας, σουτάκι, άστοχο, αλλά πήρε το φάουλ από τον Μουστόπουλο. Σουτάκι, εννοούμε το σουτάκι το κλασικό από τα 3,5 μέτρα, που βέβαια σε αυτή την φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέταρτο φάουλ από τον Μουστόπουλο. Τελευταίο δίλεπτο.
κάτι λιγότερο. Τους τέσσερις στο Εγάλαιο που έχει και δύο βολές με τον Παναγιώτη Τζάιδα, ο οποίος έχει μείνει στους 9 πόντους, το λέμε γιατί είναι συνήθως διψήφιος. Αν πετύχει βέβαια μία στο βολή θα τα καταφέρει, και τα καταφέρνει από την πρώτη να είναι διψήφιος και σε αυτό το μάτς. 10 πόντοι, 6 στο πρώτο ημίχρονο. Είχε ένα τρίποντο μόλις συνεισφορά επιθετική στο δεύτερο πριν από αυτές τις δύο τελικά εύστοχες βολές. 63-57. Κερασοβίτης με τον Κυρίτσι. Γερόλικοι και οι δύο τους. Πολύ ωραία η πάσα στον Καλδί. Και αυτός τελειώνει τη φάση. 19 από τον Καλδί. 63-59. Κυρίτσις θα παίξει και με το χρόνο το Εγάλαιο. Θα κερδίσει το φάουλο Κυρίτσις, το οποίο θα τον οδηγήσει στη γραμμή. Δουρουντούς θα επανέλθει στο παιχνίδι στη θέση του Ιορδάνογλου. Υπάρχει σφύριγμα για τεχνική ποινή. Τον Τζαβό, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για το φάουλ που έγινε. Χρεώθηκε προηγουμένως τον Αλέξη Κυρίτσι. Μιλούν οι τρεις ρέφεροι τώρα. Πάνε να μιλήσουν με τον Ζαβό. Ο πρώτος διαιτητής διώχνει τον δεύτερο που έκανε το σφύριγμα. Τέλος πάντων, η τεχνική ποινή δεν αλλάζει. Υπάρχει μία βολή για τον Κυρίτσι για την τεχνική ποινή και άλλες δύο για το φάουλ που έχει κερδίσει. 64-59. Πως ήταν δύο οι τεχνικές ποινές, νομίζω ότι... Πως μπορώ να καταλάβω πως ήταν και δύο οι τεχνικές ποινές. Θα δούμε τώρα πως όλες θα εκτελέσει ο κύριος. Ήταν δύο οι τεχνικές ποινές τελικά. Κύριε της Αλάνθαστος μέχρι τώρα είναι η τρίτη βολή. Αυτή είναι η πρώτη από τις δύο του φάουλ. Και ο Κυρίτσις με 4 στις 4 βολές έφτασε τους 12 πόντους και την διαφορά την πήγε στους 8. 67-59. Time out από τον κύριο Ζαβό. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλαιο. Μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι οικοτογεύματα. Οι φίλοι του Εγάλαιο με το Περιστέρι έχουν τη διαχρονική αντιπαλότητα και αυτό. Θυμούνται στα συνθήματά τους. Επίδεση
Με 14 δευτερόλεπτων για την Δάφνη. Αυτό επέλεξε ο κύριος Ζαβός, γιατί θέλει σκορ τώρα. Όσο δυνατόν γρηγορότερα. Και να σοβίτη. 1,5 λεπτό. Ο Χαλούτσος θα περάσει. Δεν θα τα καταφέρει. Rebound από τον Λιαράκο. Ζάιδας. Ντουρουντούς. Κυρίτσης, Τσορμπατζόγλου, για τρεις. Τελειώνει το παιχνίδι. 22 από τον Τσορμπατζόγλου, 70-59. Τελευταίο λεπτό. Το Εγάλεο κάνει το 1-0 στη σειρά. Κλέβει και την μπάλα τώρα ο Κυρίτσης. Δέχεται το φάουλ από τον Κερασοβίτη, το οποίο χρεώνεται αντιαθλητικό, αλλά οι δύο παίκτες αγκαλιάζονται. Δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ τους. Παλιές καραβάνες, ο Κερασοβίτης του εξηγεί ότι γλίστρησε και δεν επιθυμούσε σε καμία περίπτωση να του βάλει τρικλοποδιά, όπως φάνηκε, αλλά βέβαια δεν. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει κυρίως με την αποδοχή εκ μέρους του παθόντα, ότι δεν ήταν θελημένο. Το σφύριγμα ισχύει για αντιαθλητικό φάουλ, όποια εξήγηση και αν δώσει ο πολύπειρος playmaker της Δάφνης. Δύο βολές για τον Κυρίτσι. Που φτάνει τους 13 πόντους με... Είχε 6 στο πρώτο ημίχρονο και 8 βολές στο δεύτερο. 14. Και η μπάλα για το Εγάλεο πάλι. Τα θύρα του Δουρουντού η μπάλα, τα πράγματα έχουν κρυθεί, η Δάφνη δεν κάνει ιδιαίτερη αμυντική προσπάθεια. Μένουν 40 δευτερόλεπτα. Μουστόπουλος προσπαθεί και κέρδισε το φάουλ από τον Μιχαήλ. Αυτά τα τελευταία διαδικαστικά δευτερόλεπτα. Υπάρχει time out από τον Κώστα Σωρότο. Οι παίκτες Δάφνης δεν πάνε το time out. Και ο Κερασοβίτης πάει να ρωτήσει για ποιο λόγο ότι έγινε αυτή η κίνηση. Ο Σωρότος δίνει οδηγίες, πάντως δεν κάνει κάτι άλλο. Βέβαια είναι τέτοια η διαφορά που δεν καλύπτεται με τίποτα. Έχουμε δει και έχουμε δει στο μπάσκετ, αλλά δεν καλύπτεται πραγματικά τώρα. Ούτε η διαφορά, ούτε το σκορ παίζει κάποιο ρόλο. Οι νίκες είναι που θα καθορίσουν. Ο Κερασοβίτης με το Σωρότος τώρα έχουν ανοίξει μια κουβέντα. Μιλάει και με τον Γιάννη τον Τσιβελέκα, ο coach του Εγάλεο. Μουστόπουλος στις βολές, εύστοχος. Μου απαντάει με τον καλύτερο τρόπο όταν είπα ότι δεν είναι δόκιμο αυτό το στυλ. Του προσπάθησε και να πάρει και το rebound, επίτηδες αστόχησε στη δεύτερη βολή. Υπάρχει φάουλ από τον Τζιβελέκα στον Κυρίτσι.
Δύο βολές για τον Κυρίτσι. Αυτές οι τελευταίες εικόνες που βλέπουμε προδιαθέτουν για ένα αντίστοιχης έντασης παιχνίδι το Σάββατο του Λαζάρου στο Μιχάλης Μουρούτσος στην Δάφνη. 74-60 με τον Κυρίτσι να συνεχίζει. Θα πάει και θα περάσει απλώς στο κέντρο ο Μέλιος. Τελειώνει το παιχνίδι, 74-60 είναι το τελικό σκορ. Τώρα σε λίγο θα ακουστεί και η κόρνα. Ένα 1-0 για το Εγάλαιο. Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έχουμε σίγουρα παιχνίδι την Μεγάλη Τετάρτη εδώ στο Σταύρος Βενέτης. Τώρα ποιος θα είναι ο αντίπαλος, θα εξαρτηθούν όλα από τον αγώνα του Σαββάτου. Βλέπουμε τον Σωρότο να προσπαθεί να δώσει, να κάνει χειραψία με τον κύριο Ζαβό. Είπαμε ότι ήταν και συνεργάτες, υπήρξαν και παίκτης με προπονητή. Πριν από πολλά χρόνια βέβαια, ο Ντασέφικος ο Ζαβός ακόμα. Ο Ζαβός δεν δέχτηκε το χέρι του Σωρότου, τέλος πάντων. Το σημειώνουμε και αυτό. Μάτς λοιπόν το Σάββατο του Λαζάρου, Δάφνη Εγάλαιο. Στις 5 το απόγευμα. Το δεύτερο παιχνίδι, νίκη του Εγάλαιο σημαίνει πρόκριση του στην τέταρτη και τελευταία φάση των play-off. Με αντίπαλο είτε τον Πρωτέα Βούλας είτε τον Άπαστα Φανάρια αύριο παίζουν. Κανονικά θα ήταν σήμερα το παιχνίδι τους, αύριο θα παίξουν. Λόγω αδυναμίας προσέλευσης των διαιτητών στο παιχνίδι. Ήταν αυτή η αφρικάνικη σκόνη που μας τα χάλασε. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα, αν νικήσει το Εγάλαιο 2-0 και πλέον τελικός πρώτος, τέταρτη φάση play-off, με αντίπαλο είτε τον Πρωτέα Βούλας είτε τον Άπα στα Φανάρια, αν νικήσει η Δάφνη, τρίτος αγώνας μεταξύ τους και καθοριστικός βεβαίως, με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση στον τελικό. Να τα πούμε λίγο αριθμητικά, 17-20 η πρώτη περίοδος, 35-28 το ημίχρονο, 50-48 το τρίτο δεκάλεπτο και 74-60 το τελικό σκορ. Για το Εγάλαιο Ιορδάνογλου 4, Ζαραϊδόνη συμμετοχή, Λιαράκος 8 με 2 τρίποντα σε πολύ καθοριστικά σημεία, που το Εγάλαιο είχε κολλήσει επιθετικά. Τσορμπατζόγλου 22 πόντι με 5 εύστοχα τρίποντα, πρώτο σκόρερ του Εγάλαιο και του μάτς. Τζάιδας 11 με 1 τρίποντο, Δουρουντούς 2, Κυρίτσης 16 με 10 εύστοχες βολές στο δεύτερο ημίχρονο. Νικολιδάκη συμμετοχή, Μαλτέσιος 8 με σημαντική παρουσία αμυντικά και Μιχαήλ 3. Για την Δάφνη Έξαρχος 2, Τζιβελέκας 13, τον οποίο οι 11 στο δεύτερο ημίχρονο με 3 τρίποντα. Μαραγκόπουλος συμμετοχή, Καλδής 19, πρώτο σκόρερ της Δάφνης με 1 τρίποντο. Κερασοβίτης 2, Γιούση συμμετοχή, Μιχαλούτσος 4, Ανδρεόπουλος 2, Μουστόπουλος 11, Γιαννίκος 5 με 1 τρίποντο και Μέλιος 2. Τίποτε άλλο λοιπόν από εμάς. Στην τεχνική επιμέλεια μαζί μας και μαζί σας ο Ηλίας Καραχάλιος. Στην οργάνωση της παραγωγής η Αρκοντία Χαροπούλου και στο μικρόφωνο ο Αργύρης Παγαρτάνης. Εμείς ούτως ή άλλως δίνουμε ραντεβού για την Μεγάλη Τετάρτη. Θα δούμε με ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Εγάλαιου σε αυτό το παιχνίδι. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.